Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νέος γύρος προκλήσεων του Ταγί Περντογάν κατά της Ελλάδας. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων της 29ης Μαΐου, η μέρα άλωσης της πόλης απεικονίστηκε σε λάβαρα πλάι στον Κεμάλ και δήλωσε: «Χτίζοντας βήμα-βήμα το όραμά μας για το 2053, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τους σημερινούς Βυζαντινούς και τις δολοπλοκίες τους στα σκονισμένα ράφια της ιστορίας. Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Πορθητής δεν είναι μόνο ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης, είναι επίσης ο κατακτητής της Σερβίας, της Πελοποννήσου, της Αθήνας, της Βλαχίας, της Μολδαβίας, της Βοσνίας, της Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας. Από εδώ και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι πλέον συνομιλητής, ομολογός μου, είμαστε φίλοι με αυτούς που είναι φίλοι μας, αλλά για ένα πράγμα πρέπει να ξέρουν καλά ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται με αυτούς που μας βλέπουν ως εχθρό». Νέη περιπτήση σήμερα το πρωί, μη επανδρομένο αεροσκάφος πάνω από την ίσο Κανδελιούσα στα Δωδεκάνησα, στα 19.000 πόδια. Η διαρκής ένταση των προκλήσεων οδηγεί στο τέλος της αυταπάτης και στο εσωτερικό της Ελλάδας με λογικές κατευνασμού, κινητοποιώντας το πολιτικό σύστημα στην αναγκαιότητα να δει στρατηγικά το ρόλο της χώρας ως ενεργού δρόντα εντός των συμμαχιών και όχι ως δεδομένου στρατιώτη, χωρίς αντίκρισμα στα ζητήματα εθνικού συμφέροντος, επισήμανε σήμερα στον 984 ο Διευθυντής Αναλύσεων του Ινστιτούτου Ασφάλειας και Άμυνας Ζαχαρίας Μίχας. Ο νομικός και διδάκτορ Οθωμανικών τουρκικών σπουδών Δημήτρης Σταθακόπουλος σημείωσε ότι η Ελλάδα από πλευράς νομικού δικαίου πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε χειρισμούς που προφανώς αιτούνται άλλοι σύμμαχοι μας, ιδίως από τη στιγμή που η ελληνική ναυτιλία είναι από τις ισχυρότερες σε δυναμικό παγκόσμια, με πρόσβαση σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη στο πλαίσιο του μεγάλου ανταγωνισμού με ένταση όλων των μεγάλων παικτών ισχύως. Πυρετώδεις διαβουλεύσεις σε αναζήτηση κοινής πρότασης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες για το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η πρόταση που συζητείται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει εμπάργκους στις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω θάλασσας μέχρι το τέλος του έτους, με εξαίρεση για το πετρέλαιο που παραδίδεται από το ρωσικό Γογοφιλία, ο οποίος τροφοδοτεί την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία. Πρόκειται για δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση που απαιτεί χρόνο. Προσπαθούμε να βρούμε λύση για να επιτραπεί η υιοθέτηση των νέων κυρώσεων. Μπορεί να μην μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, προειδοποίησε Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η εξαίρεση γύρει κυρίως πρόβλημα ισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά στις αγωγές πετρελαίου, κάτι που έθεσαν κάποιες σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο μέτωπο των μαχών, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί καταστρέφουν όλες τις υποδομές ζωτικής σημασίας. Το 95% της περιφέρειας του Λουχάνσκ είναι ήδη υπό ρωσική κατοχή, ενώ 1 εκατομμύριο κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς νερό. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε την Κυριακή απελευθέρωση του Ντομπάζ, βιομηχανική περιοχή που περιλαμβάνει η Λουχάς και Ντονέσκ, ήταν μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη Μόσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι απέπεμψε τον αρχηγό των υπηρεσιών ασφαλείας στο Χάρκοβο, ο οποίος δεν εργαζόταν για την υπεράσπιση της πόλης από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μίρτσα Τζοάνα, έκρινε πως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οργανισμός δεν δεσμεύεται πλέον από τις υποσχέσεις που είχε κάνει στο παρελθόν να μην αναπτύξει τα στρατεύματά του στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεχίζονται οι διπλωματικές ενέργειες για την πλήρη απελευθέρωση των 2 Ελληνόκτητων Τάκερ και των πληρωμάτων τους μετά την κατάληψή τους από τις δυνάμεις του Ιράν στον Περσικό κόλπο. Το ένα από τα 2 ελληνικά δεξαμενόπλια, το Prudent Warrior, ήδη έδεσε με εντολή της Τεχεράνη στο λιμάνι Μπανταραμπάς στην περσική πλευρά των στενών του Ορμούς, ενώ το Δέλτα Ποσειδών παραμένει στην θέση που είναι τις τελευταίες ώρες. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει γίνει έντονη σύσταση στα υποελληνική σημαίας πλοία κατά τον διάπλου του σε Περσικό κόλπο, στενά Ορμούς, κόλπο Ομάν, να πλέουν κατά το δυνατόν εκτός υδάτων αρμοδιότητας Ιράν. Στα πλοία παραμένουν ομάδες ενόπλης περιφρούρησης των Ιρανικών δυνάμεων. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, μίλησε για παράδεκτη κατάσχεση. Η κατάσχεση από το Ιράν των 2 Τάκερ με ελληνική σημαία στα ύδατα του κόλπου συναντά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου που η Γαλλία καταδικάζει απερίφραστα, δήλωσε και η εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ολοκληρώνεται η πληρωμή των κυρίων και των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και η πληρωμή προκαταβολών συντάξεων για τον ίδιο μήνα, καθώς η καταβολή των επιδομάτων του ΟΑΠΚ για το Μάιο, που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στον προγραμματισμό των καταβολών από τον ΙΕΦΚΑ, την ΔΥΠΑ και τον ΟΠΚ για την εβδομάδα 30 Μαΐου 3 Ιουνίου. Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του νέου ΕΣΠΑ που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, το πρόγραμμα εγκρίνεται πρώτο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ερκαλοχώρι σήμερα ο Υφυπουργός Χρήστος Θεριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, η Δήμαρχη Ανατολική Σάμου και Τυρνάβου, όπως επίσης και η Διευθύντρια του ΔΑΕΦΚ. Τη συνάντηση συγκάλεσε το Υπουργείο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος. Στο τραπέζι και η δημιουργία δικτύου σεισμόπληκτων πόλεων, η ένωση δυνάμεων και η γρήγορη ανασυγκρότηση των περιοχών αυτών. Αγκυλώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες μας πάνε πίσω, οι πολίτες ταλαιπωρούνται, η ανάπτυξη του τόπου δεν προχωρά έτσι όπως θα έπρεπε, τα απλά έχουν γίνει δύσκολα. Και πρέπει αλλιώς να συνεχίσουμε, παραδέχεται ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος. Ζητούμενα κατά τον ίδιο η μεταφορά του ΤΑΕΦΚ στο Ηράκλειο με δημιουργία διεύθυνσης, η άρνηση κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτηρίων από τους ιδιοκτήτες τους υπό το φόβο της μη πληρωμής τους, αλλά και των πολεοδομικών συντελεστών που τους αφαιρούν κομμάτια δόμησης. Αγκάθιτο τιμολόγιο οικοδομικών υλικών που η αναπροσαρμογή του θα είναι ελάχιστη με βάση την απόφαση της κυβέρνησης. Στις 5 το μεσημέρι, στις 3 το μεσημέρι. Η συνάντηση, ζητώ συγγνώμη, του Κλιμακίου με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, το απόγευμα η συνάντηση με στελέχη του Δήμου. Σωματική και λεκτική βία σε βάρος εργαζομένων από μερίδα ξενοδόχων καταγγέλει το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου. Για συνθήκες γαλέρας μιλά ο πρόεδρος του Σωματείου, Νίκος Κοκολάκης, στον 984, καθώς πίσω από τη λάμψη του χρήματος και τις βιτρίνες των καλέσθητων ξενοδοχείων εξελίσσεται ένα δράμα για ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων. Και φέτος παρατηρούνται φαινόμενα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο σε πολλές περιπτώσεις, εργασία χωρίς ρεπό, υπερεργασία και υπερορίες. Απλήρωτες, καταπάτηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε πλέον και περιπτώσεις καταγγελιών λεκτικής και σωματικής βίας από προϊσταμένους τμήματων σε βάρος εργαζομένων, αναφέρει ενδεικτικά. Αναστάτωση το μεσημέρι σε περιοχή του Ρεθύμνου, καθώς μετά το διαπληκτισμό δύο ατόμων, ο ένας εκ των δύο πυροβόλησε τον άλλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα πόδια. 84χρονος αγρότης στο μεσοχωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο τραυματίστηκε θανάσιμο όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που χειριζόταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών κοντά στο σπίτι του. Τροχαίο το πρωί στον κόμβο Χερσονήσου Καστελίου στο Ηράκλειο, μηχανή συγκρούστηκε με διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 41χρονου οδηγού της μηχανής. Τον τρόπο δράσης και το δίκτυο εισαγωγής των δεκάδων κιλών κοκαίνης που έφτασαν στη χώρα μας με το λογότυπο 23 από τη Λατινική Αμερική επιχειρεί να αποκρυπτογραφήσει η δίωξη ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου το Σάββατο 28 Μαΐου ύστερα από τον εντοπισμό 57 κιλών κοκαίνης αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο Λουτράκι Κορινθίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποσότητες ναρκωτικών θα κατέληγαν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ενδεχόμενα και στην Κρήτη, καθώς όπως κάθε χρόνο αυξάνεται η ζήτηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 1η Ιουνίου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό, 5.30 με το απόγευμα με 9 το βράδυ, με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Τη διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης με τη στήριξη της Ενορίας του Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος, την Κυριακή 5 Ιουνίου του Αιματοκρήτη, επίσης 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, προγραμματίζεται εθελοντική αιμοδοσία στο Τεφέλι σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ελλείψεις σε περισσότερα από 400 φάρμακα καταγράφονται στην αγορά με την εικόνα να είναι ανάλογη και σε επίπεδο Κρήτης. Όπως λένε οι φαρμακοποιοί, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο με τους πολίτες να έχουν επιδοθεί στο κυνήγι του φαρμάκου. Ενώ την ίδια ώρα οι ασφαλισμένοι βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη λόγω των μεγάλων αυξήσεων σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αύξηση την ίδια ώρα καταγράφεται και στην συνταγογράφηση για ψυχιατρικές ασθένειες, κατάσταση που επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της πανδημίας του κορονοϊού.
την εκτίμηση ότι το Σεπτέμβρη θα υπάρξει τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού για όλους, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.575 νέες μολύνσεις στη χώρα, από τις οποίες 138 στην Κρήτη. Καθησυχαστικός απέναντι στη νέα απειλή της ευλογίας των πιθήκων, ο Κίκας Μαγιορκίνης, καθώς δεν έχει τη δυναμική που είχε ο κορονοϊός. Απιθανό να μην εμφανιστεί κρούσμα και στην Ελλάδα, θεωρεί η Αθηνά Λινού. Η ευλογία των πιθήκων εξακολουθεί να αποτελεί ένα μέτριο κίνδυνο συνολικά για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την καταγραφή περιστατικών μολύνσης σε χώρες όπου η ασθένεια δεν εντοπίζονται μέχρι τώρα. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μπορεί να είναι μεγαλύτερος αν αυτός ο ιός εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να εδραιωθεί ως μια ανθρώπινη παθογένεια, μεταδιδόμενο σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου για να νοσήσουν βαριά, όπως τα μικρά παιδιά αλλά και άτομα που βρίσκονται σε άνοσα καταστολή, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πορτοκαλί θα φωτιστεί το βράδυ η Λοτζία στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με αυτή την ανίατη ασθένεια και να υπενθυμίσει τις ανάγκες των πασχόντων και των φροντιστών τους. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων 2 Ιουνίου για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ και στις 3 Ιουνίου για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια. Στη μάχη για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ρίχνονται 6.477 υποψήφοι από την Κρήτη. Η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία, προκλήσεις κινδύνου, το θέμα της απόψινής ημερίδας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οικονομικής σκέψης που διοργανώνει από το 1998. Ομιλητές, Ιερκολάκης Κωνσταντίνος, Βέτας Νίκος, Αμακατάση Φέη και Παπαϊωάννου Ηλίας. Υπεγράφει σύμβαση για την ανάπλαση της οδού Σταδίου από τη λεωφόρου Ικάρου μέχρι την οδό Διονυσίου στη Νέα Αλικαρνασσό. Το προβλεπόμενο ποσό της σύμβασης είναι 569.000 ευρώ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τον τόπο όπου συνετρίβει αεροσκάφος με 22 επιβαίνοντες, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ και αγνοείται από χθες Κυριακή. 79 οι νεκροί, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό στην πολιτεία Περναμπούκο της Βραζιλίας από τις καταρρεκτόδεις βροχές. Αναζητούνται ακόμα 56 άτομα. Επισκέπτης μεταμφιεσμένος, σαν ηλικιωμένη γυναίκα και σε αναπηρικό καροτσάκι στο Λούβρο, εξφενδώνησε τούρτα με σαντιγί, φωνάζοντας για τη σωτηρία του πλανήτη στο πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίτσι Τζοκόντα. Οι άνδρες της ασφαλείας αμέσως ακινητοποίησαν τον δράστη και ενώ τον απομάκρυναν από την αίθουσα, εκείνος πέταξε στο πάτωμα τριαντάφυλλα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ακόμα πιο κοντά στην άνοδό του, στη ΓΑΜΑ Εθνική βρίσκεται ο ΑΟ, το οποίο σε επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Περάματος και θέλει ένα βαθμό. Απαιτητικό αποδείχθηκε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Basket League για τον Παναθηναϊκό, που νίκησε με 87-77 τη Λάρισα στο ΆΚΑ για να πλησιάσει τους τελικούς, όπου θα βρεθεί και ένας εκ των Ολυμπιακού ή Προμηθέα, που αγωνίζονται σήμερα στις 8 στο πρώτο μεταξύ τους μάτς. Αγριοξύλο και χημικά από τα μάτς σε αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης μετά το τέλος του αγώνα Αγροτικός Αστέρας Πανιχαϊκή. Ανοίγει την Παρασκευή 3 Ιουνίου η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τζούντο Βετεράνων, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο 2 ωράκια. Στην κορυφαία αγωνιστική εκδήλωση της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας θα συμμετέχουν περισσότεροι από 250 αθλητές και αθλήτριες από 30 χώρες. 984. Ο καιρός. Εθρίος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτική διευθύνση, βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.